Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, τον Λευτέρη Κανάτα, τον οποίο θα τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, Σέργιο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Και νομίζω καλά είναι και η ομάδα. Στο ντεμπούτο σας στον Ασπρόμαυρο Πάγκο, στο επίσημο, πήρε η ομάδα μια πολύ σημαντική νίκη. Δεν ξέρω αν ήταν άνετη ή όχι, πάντως μας έδωσε την εικόνα ότι ήταν αποφασισμένη, ήταν και καλύτερη ομάδα από τη Σουόνση και δικαίως πήρε την πρόκριση με 2-0. Δικαίως πήρε την πρόκριση με 2-0. Ίσως θα μπορούσαμε να επιτέξουμε και παραπάνω τέρματα λόγω των τελικών προσπαθειών που είχαμε. Είχαμε αρκετή υπεροχή και στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο λίγο πέσαμε. Αν την νίκη θεωρείται σύμφωνα με το ευρύ σκορ, θα μπορούσε να ήταν πιο ευρύ το σκορ. Παρ' όλα αυτά, κάναμε μια κατάλληλη προετοιμασία εδώ και 1,5 μήνα. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθη. Πάμε αύριο για το τελικό στις 4,5 ώρα την Κυριακή με τη Rangers. Ναι, μια πολύ δυνατή ομάδα. Μια ομάδα που έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Σκεφτείτε ότι εκεί η ομάδα ανήκει, είναι σε επαγγελματικά πλαίσια. Και εμείς σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι. Χαιρόμαστε που έχουμε ανθρώπους που στηρίζουν και από τη διοίκηση και από την ΠΑΕΠΑ και τον ΑΣ. Επομένως, πάμε να παίξουμε την πρόκριση αύριο. Το ζητούμενο ήταν, coach, ασφαλώς η πρόκριση. Δηλαδή και το 1-0 θα ήταν το ίδιο σημαντικό με ένα 3-0. Αλλά όσο πιο άνετα, τόσο το καλύτερο. Και νομίζω και τα κορίτσια αποκτούν και ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ένα ευρύ σκορ δίνει παραπάνω ψυχολογία και αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι επειδή υπάρχουν και τα κομμάτια των βίντεο, όταν και αντίπαλη ομάδα μας διαβάζει στο κομμάτι των βίντεο, όπως και εμείς θα διαβάσουμε τη Ρέτζερ, όταν βλέπουν ένα 2-0 ή όταν βλέπουν ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, αντιλαμβάνεστε ότι θα περιμένουμε και από την ομάδα τη Ρέτζερ λίγο να κλειστεί ή να παίξει λίγο πιο αμυντικό κομμάτι. Θα λογιστούμε ότι είναι νοκάουτ παιχνίδι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Επομένως είναι ένας τελικός και για τις δύο ομάδες. Και σε έναν αγωνιστικό χώρο που δεν το λες και χαλή. Δεν το λες και χάλι, βέβαια. Δεν το λες και χάλι. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, είδαμε καλό ποδόσφαιρο από πλευρά ΠΑΟΚ. Από αυτό που παρακολούθησα, δεν μπορούσα να το δω παιχνίδι όλοι μου στο στούντιο. Αλλά τα κομμάτια που είδα, τα κορίτσια βάλαν την μπάλα κάτω. Δεν είδαμε κάτι που. Είχαμε μια κατοχή, μια υπεροχή στο αμυντικό και κεντρικό τρίτο. Στο επιθετικό τρίτο, αν και έφτανε η μπάλα σχετικά εύκολα, λίγο στη τελική μεταβίβαση ή στο τελείωμα της φάσης, δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι. Γι' αυτό είπαμε και πριν, πρέπει να αναφέρουμε ότι θα μπορούσαν να πετύχουν και παραπάνω γκολ, γιατί βρεθήκαμε εκεί πέρα αρκετές φορές. Είχαμε και όχι, δεν είχαμε την τελική κατοχή, δεν ήταν ανούσια. Ήταν με στόχο, με προοπτική, με εξέλιξη. Ήταν επιθετική κατοχή. Επομένως, θα πάμε να παίξουμε έτσι και με τη Rangers. Βέβαια, αλλάζουν βέβαια και οι τακτικές περίπου, για τον λόγο ότι ξαναλέμε ότι είναι νοκάουτ και αυτοί και εμείς διεκδικούμε την πρόκληση. Τι είδατε στο παιχνίδι Φερεντσβάρος Rangers, το κέρδισαν οι Σκοτσέζες με 3-1? Το τεχνικό τίμα έμεινε το βράδυ, είδαμε το παιχνίδι, πήραμε το βίντεο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε και την ανάλυση του παιχνιδιού στα κορίτσια. Τα δυνατά στοιχεία, τα δύναμα, ποια κομμάτια μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμείς και ποια κομμάτια πρέπει να προσέξουμε από τον αντίπαλο. Ναι. Είναι καλύτερη θεωρητικά οι Rangers από την Σουόνση ή και πρακτικά? Ναι. Είναι. Και πρακτικά. Και πρακτικά και αγωνιστικά και στο κομμάτι οργανωτικό. Αρκετά επαγγελματική ομάδα οι Rangers. Υπάρχει φαβορί για κάποιον ουδέτερο, αν το προσεγγίσει? Νομίζω δεν υπάρχει. Η έννοια του φαβορή, ειδικά στα νοκάουτ αυτά, δεν νομίζω. Γιατί παίζει και ένα μεγάλο κομμάτι το ψυχολογικό, η ετοιμότητα. Είναι ένα παιχνίδι. Σας το λέω γιατί επομένως, με την Μπενφίκα, ναι. Νομίζω πέρσι ή πρόπερσι ήταν φαβορή η Μπενφίκα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε η ομάδα να κάνει περισσότερα. Ήταν η διαφορά πολύ μεγάλη, νομίζω. Ναι, τώρα η Μπενφίκα και γενικά οι ομάδες τώρα που είναι αποπροηγμένες σε ποδοσφαιρικά χώρες, στο ποδοσφαιρό γυναικών, έχουν και διάφορους στόχους, όπως είναι να φτάσουν στους 16, στους 8, να μπουν στους ομίλους. Εμάς ο στόχος μας είναι να μπούμε στους ομίλους. Εννοείται, ξέρουμε που είμαστε, που βαδίζουμε. Παρ' όλα αυτά, στο αυριανό δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο φαβορί. Είμαστε 50-50. Έχουμε δηλαδή την αυτοπεποίθηση, έχουμε την ικανότητα στα πόδια μας. Θα πάω να παίξουμε, θα διεκδικήσουμε τη νίκη και αυτό. Ασφαλώς
στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει τεράστια βήματα. Και το βλέπουμε στο Champions League σε γήπεδα που έχουν 70.000 κόσμο και με θέαμα που είναι και καλύτερο από πολλούς αγώνες στη Super League. Δεν το συζητάω. Ναι. Αλλά αντιλήφθηκα σήμερα το πρωί και χθες ότι σε όλη την Ευρώπη ασχολούνται με το Champions League. Ποιοι πέρασαν, ποιοι δεν πέρασαν, τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και σε χώρες που δεν ήταν μόνο στη Βρετανία που λες: OK, έπαιζε η Σουόνση, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά και σε άλλες χώρες, Ισπανία, Γαλλία, είδα τον ΠΑΟΚ να παίζει σε θέματα. Ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε, κέρδισε τη Σουόνση. Δηλαδή ασχολείται πολλοί κόσμος στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα. Ναι, ασχολείται πάρα πολύ. Να κάνουμε και μια αναφορά στο κομμάτι των θεατών, στην παγκόσμια προσέλευση θεατών. Δηλαδή το world record το έχει κατακτήσει στο τσάμπο σε αγώνα γυναικών, στο ευρωπαϊκό το έχει κατακτήσει πάλι οι γυναίκες, δηλαδή στην προσέλευση κόσμου. Ναι. Δηλαδή δεν το κατέκτησε ένας τελικός Euro, το κατέκτησε ένας τελικός Euro γυναικών. Δηλαδή ένας τελικός τσάμπο γυναικών έχει τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου θεατών. Άρα, για τη δική μας την κουλτούρα, coach, φαντάζει εξωγήινο αυτό που γίνεται. Να πηγαίνει 80.000 κόσμος για να δει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, Λιόν, Μπαρτσελόνα ή άλλες μεγάλες. 92.600 για την ακρίβεια. 92.600. Ναι. 92.600 πήγαν να παρακολούθησαν και μιλάμε τώρα για οικογένειες, για αυτό που θέλουμε και εμείς δηλαδή. Στο ποδόσφαιρο βέβαια γυναικών, επειδή είναι λίγο πιο παρθένα η αγορά και γενικά είναι πιο παρθένα λίγο το κλίμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και το κοινό των παιδιών, των γυναικών, των οικογενειών. Αυτό θα θέλουμε να το δούμε και στους άντρες βέβαια. Να υπάρχει, δηλαδή πάλι να γυρίσουν οι οικογένειες στα γήπεδα, τα παιδιά στα γήπεδα, οι γυναίκες θα παρακολουθήσουν όλοι δηλαδή. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Είναι νέο. Ορίζεται σε ποδόσφαιρο γυναικών. Βέβαια. Αλλά εμείς δηλαδή ακόμα και σε εμάς βλέπουμε ότι έχουμε φίλο στον κόσμο παιδιά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι και στους άντρες βέβαια υπάρχει, αλλά όχι τόσο έντονο. Οι οικογένειες έτσι, να κάνουν τους άντρες δηλαδή να επιστρέψει αυτό. Στο εξωτερικό, ναι, είναι πολύ έντονο. Και σε πολλές χώρες, το ξέρεις και εσύ και τα κορίτσια, έχουν πετύχει οι γυναίκες να εξισώνουν τη μισθή τους με τους μισθούς των ανδρών σε εθνικές ομάδες. Τα τελευταία 2-3 χρόνια. Που είναι το απόλυτα λογικό, εντάξει, και στις ΗΠΑ το πέτυχαν οι γυναίκες και σε άλλες χώρες. Πράγματα που στην Ελλάδα θα κάνουμε πολλά χρόνια, νομίζω. Μακάρι να έρθουν γρήγορα. Ναι. Είναι το οργανωτικό το κομμάτι περισσότερο και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στα επαγγελματικά πρότυπα κυμαίνεται ο ΠΑΟΚ σαν πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια, το 8ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το 17ο συνολικά. Θέλουμε εμείς και άλλες ομάδες να μπουν στον ανταγωνισμό, γιατί αντιλαμβάνεστε ένας υγιής ανταγωνισμός βελτιώνει και εμάς έτσι ώστε να εξελιχθούμε παραπάνω. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος είναι ο αρρωγός όλη αυτής της βοήθειας, της προσπάθειας είναι ο ΠΑΟΚ, αυτός είναι που φαίνεται προς τα έξω. Θα θέλαμε κι άλλες ομάδες να μπουν στον ανταγωνισμό για να εξελιχθεί και το ποδόσφαιρο γενικών της Ελλάδας. Βέβαια. Είναι καλό, τα λέγαμε και με τον κύριο Βαρδαλή, ότι μπαίνουν στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, η Β' Εθνική. Άρα σε 1-2 χρόνια θα έχουμε και εμπορικά παιχνίδια. Μακάρι να έχουμε και περισσότερα. Ναι. Αναφέρω τώρα που κάνεις τον κύριο Βαρδαλή, να αναφέρουμε κιόλας, δηλαδή η διοίκηση με τον κύριο Καθαρή φοβερή στήριξη, ο κύριος Κώστα Βαρδαλής, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του τμήματος, είναι ο έφορος του τμήματος, φοβερή στήριξη, φοβερή οργάνωση, τα παιδιά που είναι πιο κάτω, πιο πάνω. Εμείς προσπαθούμε να μπούμε σε ένα τέτοιο κομμάτι επαγγελματισμού, οργανωτικό, αγωνιστικό και εξαγωνιστικό. Θα θέλαμε και άλλες ομάδες να μπουν σε αυτό το κομμάτι για να δούμε και παραπάνω εξέλιξη. Πρώτη τελευταία ερώτηση, αν σας βοήθησε ο κόσμος με την Σουόνση, αν περιμένετε περισσότερο κόσμο εσείς και τα κορίτσια την Κυριακή, θυμίζω 4.30 στο γήπεδο του Πυρικού. Και η τελευταία ερώτηση, τι κάνω μαζί, ένα σχόλιο έτσι, πώς βλέπετε το ανδρικό ποδόσφαιρο, τη Super League, την προσπάθεια του ΠΑΟΚ έτσι, βλέποντας τα πράγματα με πιο ψυχρή ματιά. Ναι. Όσον αφορά για τον κόσμο, νομίζω ότι για όλους είναι. Εδώ σε ένα κομμάτι και σε εμάς στην προπονητική αναφερόμαστε για τον 15ο. Ωραία. Ακόμα και στο αντρικό βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν, δεν υπάρχει κόσμο στην κερκίδα, γίνονται αναφορές και από παίκτες του ίδιους ότι θα θέλαμε να έχουμε ένα γήπεδο γεμάτο. Επομένως, σίγουρα ο κόσμος δίνει τη δική του. Το δικό του παλμό είναι μια αύξηση ο κόσμος.
θέλουμε κόσμο στο γήπεδο. Είχαμε κόσμο, θέλουμε παρακάτω τον κόσμο να προσκαλέσουμε και το φίλο κόσμο του ΠΑΟΚ να έρθει να στηρίξει και όλος ο φίλος κόσμος εννοείται του ποδοσφαίρου να έρθει να στηρίξει την ομάδα του ΠΑΟΚ για την πρόκριση. Ελπίζω να έχει παραπάνω κόσμο. Μακάρι, βέβαια, μακάρι. Λίγο ώρα, ναι, λίγο ώρα. Αυτό πώς έγινε, γιατί είναι λίγο παράδοξο ο τελικός του ομίλου το απόγευμα, ο μικρός τελικός το βράδυ. Γιατί έτσι, τι, έχει κάποια εξήγηση? Είναι λόγω, είναι λόγω διοργανώσεων τώρα. Η διοργάνωση είναι. Ναι. Μάλιστα. Γιατί η λογική θα έλεγε ο τελικός να είναι το βράδυ. Η διοργάνωση είναι. Η διοργάνωση είναι του ΕΒΑ, τη διοργανώνει βέβαια ο ΠΑΟΚ. Τη στιγμή που είναι στην Ελλάδα, το άλλο ΠΑΟΚ. Αλλά είναι συγκεκριμένα, είναι τυπικά τα πράγματα από την ΟΕΦΑ, είναι πολύ αυστηρά. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πρόγραμμα. Όλα είναι πολύ τυπικά. Όλα είναι πολύ τυπικά. Μακάρι τα κορίτσια να έχουν περισσότερη συμπαράσταση και χρειάζονται, και είναι γεγονός ότι... Χρειάζονται και συμπαράσταση και παραπάνω προβολή. Μιλάμε τώρα για ένα τμήμα που φέρνει τόσα χρόνια πρωτάθλημα και νομίζω ότι τους αξίζει να έχουν πολύ παραπάνω προβολή. Αναφέρεται πριν για ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν αναφορά στο ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο σημαντικό είναι και τα δικά μας μέσα, όπως και εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, και άλλα μέσα να βγάλουν τα κορίτσια, να δουν ποιες είναι αυτές οι αθλήτριες, αυτές που φέρνουν το πρωτάθλημα, αυτές που έκαναν την νίκη με τη Σόλση, αυτές που θα διεκδικήσουν την αυριανή πρόκριση. Είναι πολύ σημαντικό και για το κομμάτι της ψυχολογίας των κορίτσιών να υπάρχει τέτοια στήριξη και από τα μέσα. Για την τελευταία ερώτηση που κάνατε, για το αντρικό, βλέπουμε ένα... Είναι πολύ δύσκολο το να παντρέψουμε τις χημείες, είναι πολύ δύσκολο να παντρέψουμε τις νοοτροπίες. Τώρα μιλάμε για καινούργια ομάδα, μιλάμε για προσθήκη αθλητών. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το να επηρεάσει ένας προπονητής θετικά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έγκυται πάρα πολύ και στην προσαρμοστικότητα του παίκτη. Άρα μπορεί να βλέπουμε κάτι το οποίο τώρα δεν μας ικανοποιεί εμάς τους φιλάθλους. Ναι. Παρ' όλα αυτά μπορεί όμως σε ένα χρονικό διάστημα και να υπάρχει κάποια πίσωση χρόνου, βέβαια, γιατί μιλάμε για νέο ρόστερ τώρα, ξανά την αρχή, να δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να δέσει η ομάδα και να αποκτήσει την ομογένειά της. Πάντως η Βλασόπουλος, και το κλείνουμε με αυτό, ήρθε το κορίτσι από τις ΗΠΑ, μπήκε μέσα, έβαλε 2 γκολ, μια χαρά. Προσαρμόστηκε εύκολα, εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχετε παράπονο. Όχι. Εντάξει. Και όχι μόνο και η Βλασόπουλος και όλα τα κορίτσια. Βεβαίως, ναι. Ναι. Γιατί και εσείς έχετε πολλά νέα πρόσωπα και καταφέρνει και ο ρασιτέχνης και οι άνθρωποι της ομάδας και εσείς χρόνο με το χρόνο να αλλάζει η ομάδα, ναι, αλλά να παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Μακάρι... Από πέρσι δημιουργήθηκε ένα καινούργιο project με να επενδύσουμε στα νεαρά ταλέντα της Ελλάδος. Να επενδύσουν δηλαδή στο νερό της ηλικίας, στα παιδιά που έχουν προσδοκίες, όραμα, προοπτικές, στα παιδιά που έχουν στο μυαλό τους την εξέλιξη, και να το παντρέψουμε με τις έμπειρες παίκτριες, τις παίκτριες που έχουν παραστάσεις από το πρωταθλητισμό. Πέρσι έγινε αυτό, βγήκε, πήραμε το πρωτάθλημα. Να σκεφτούμε ότι μόνο 2 κορίτσια έχουν παίξει, δηλαδή για το φυσικό ματ, μόνο 2 κορίτσια έχουν βρεθεί σε αυτή την διοργάνωση. Όλα τα υπόλοιπα την πρώτη φορά που παίζανε. Άρα αντιλαμβάνεσαι και το άγχος που μπορεί να υπάρχει. Αλλά είναι διαχειρίσιμο και δεν μας αρέσει που έχουμε τέτοιο υλικό. Μακάρι την Κυριακή να είναι η μέρα χαράς και για εσάς και για τα κορίτσια και για τον κόσμο, για όλους. Μακάρι. Καλή επιτυχία ακόμα, ολόψυχα. Καλό πρωτάθλημα στους άντρες, στις γυναίκες, καλό πρωτάθλημα σε όλους, με υγεία και χωρίς δραματισμούς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλό απόγευμα.